Ναταλία Γερμανού τους τελευταίους δύο μήνες είναι μέσα στην καλή χαρά, αφού το χαμόγελο δεν φεύγει από τα χείλη της. Και η αιτία φαίνεται πως είναι ο νέος της έρωτας. Οι φήμες θέλουν την παρουσιάστρια ζευγάρι με τον Γιώργο Νινιό. Η Ναταλία Γερμανού και ο ηθοποιός γνωρίστηκαν πριν από δύο μήνες περίπου στην εκπομπή της και από την πρώτη στιγμή υπήρξε χημεία μεταξύ τους. Σύμφωνα με την Εσπρέσο, από εκείνη την ημέρα οι δυο τους άρχισαν να κάνουν παρέα, βλέποντας τελικά ότι είχαν πολλά κοινά σημεία. Μπορεί η Ναταλία Γερμανού να προσπαθεί να κρύψει την ταυτότητα του αγαπημένου της, αλλά μιλάει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή και με δηλώσεις στο Star είχε αποκαλύψει ότι είναι ερωτευμένη. Στα προσωπικά θα έλεγα ότι είμαι σε μια πολύ καλή περίοδο, κάτι που είχε να μου συμβεί πολύ καιρό. Πολλά χρόνια μπορώ να πω κιόλας, πολλά χρόνια. Στον έρωτα και στον πόλεμο όλα επιτρέπονται. Είναι από το χώρο. Δεν είμαι άνθρωπος που τις κρύβω τις σχέσεις μου καθόλου και ούτε σκοπεύω να αλλάξω τώρα στα γεράματα. Απλά πιστεύω ότι όταν κάτι είναι πάρα πολύ... είναι νωρίς να μιλάς, καλό είναι να κρατάς το στόμα σου κλειστό γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι σου επιφυλάσσει το αύριο. Ακόμα και στην εκπομπή της, η Ναταλία Γερμανού δέχεται τα πειράγματα του Θέμη Γιορκαντά με χιούμορ. Είχα μπομπονιέρες. Αυτό τώρα δεν σκέφτηκα, είχες. Πρέπει να έχεις, μωρέ, δεν μπορεί να πει. Αφού σε εκκλησία πήγαμε, πρέπει να έχεις. 15 τον αριθμό. Όσο και καλεσμένοι. Τώρα στον επόμενο θα έχεις περισσότερες. Σ' αφήνω στον επόμενο τον άτυχο τον κόμενο. Όταν είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα το προστατεύεις, το κρατάς για τον εαυτό σου. Όταν θα δούμε την πρώτη του σκηνή εμφάνιση θα ξέρουμε ότι πρόκειται για κάτι σοβαρό.